12 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τραγικό απολογισμό 2.752 νεκρούς, έχουν ταυτοποιηθεί μόλις οι 1.634. Οι αρχές Νέας Υόρκης ξεκινούν και πάλι τις έρευνες στα συντρίμμια του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου. Οι έρευνες είχαν σταματήσει από το 2010. Η επανέναρξή τους όμως προκαλεί αντιδράσεις από μερίδες εγγενών των θυμάτων που δεν εμπιστεύεται την επιστημονική επάρκεια και τις μεθόδους της ερευνητικής ομάδας. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι άνθρωποι στην οργάνωση προτιμούμε να περιμένουμε μέχρι η ποιότητα των ερευνών να είναι εγγυημένη και η διαδικασία να πραγματοποιηθεί με το σωστό τρόπο. Άλλες οικογένειες όμως διαφωνούν με αυτή την άποψη. Ο Τσάρλς Γολφ, που έχασε τη σύζυγό του Κάθριν, βλέπει θετικά την επανέναρξη των ερευνών και δηλώνει ικανοποιημένος από τη στάση των αρχών απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων. Έχουν ήδη αναπτύξει νέες τεχνικές για τα τεστ DNA. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για την επιστημονική τους επάρκεια. Έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν και στάθηκαν δίπλα στις οικογένειες. Οι αρχές θα εξετάσουν περίπου 60 φορτία 451 κυβικών μέτρων από τα συντρίμμια που έχουν περισυλλεγεί από το σημείο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ένας νέος ουρανοξύστης πρόκειται να χτιστεί στη θέση των δίδυμων πυργών.